Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Κουμαντάκη, για να μας δώσει έτσι μια εικόνα για το πόσο έχει επηρεάσει, ιδίως τα τελευταία χρόνια που έχουμε και την οικονομική κρίση, το παρεμπόριο, την τοπική αγορά. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουμαντάκη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα και το έχουμε συζητήσει και ξανά. Γιατί πολλές φορές έχετε αναδείξει το ζήτημα και έχετε ζητήσει και από το Δήμο Ηρακλείου να κάνει κάτι επιτέλους. Έχετε δει διαφορά όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον που είστε εσείς στο τιμόνι του Εμπορικού Συλλόγου. Κοιτάξτε, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, σε αυτή τη μεγάλη κρίση, έτσι, όπου υπάρχει μια ακανονικότητα στα πάντα και μια, αν θέλετε, ασυνέπεια στα πάντα και μια ανισορροπία στα πάντα στη χώρα μας. Στην προσπάθεια και διαφόρων, ξέρω εγώ, αν θέλετε, πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί στο να βοηθηθούν η κοινωνία και οι αγορές κλπ. Το απτόνο που κατάφεραν σε αυτές τις πολιτικές ήταν να δημιουργηθεί μια ανομία στην οικονομία και στις αγορές, που κυριολεκτικά έχουν ανδρωθεί σε πολύ μεγάλο επίπεδο και έχουν διευρυνθεί σε σημείο που είναι δύσκολο πλέον ακόμα όχι για να γίνει η καταστολή τους, αλλά και η περιστολή τους. Άρα μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο έχει πια πολύ μεγάλες διαστάσεις. Μεγάλες διαστάσεις που πρέπει η πολιτεία πλέον, αν θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία στήριξης και να θέλετε να στηρίξουμε τα οικονομικά μας μεγέθη και να βάλουμε μια βάση πάνω στην οποία πρέπει να στηρίξουμε την ανάπτυξη της χώρας, να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω, έτσι. Πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε μια περιστολή, να δημιουργηθεί, αν θέλετε, ένας μηχανισμός από το κράτος που να διαβρωθεί μια και να μπούμε σε μια διαδικασία περιστολής αυτής του μεγάλης ανομίας, η οποία είτε είναι στις ΚΕΣ, είτε είναι στα Κινέζικα, το έχουμε πει πολλές φορές, έτσι, είτε είναι, αν θέλετε, ακόμα και στις αγορές, στις ντόπιες αγορές. Στους πεζόδρομους, μην πάμε πολύ μακριά. Αν κατέβει κανείς στο κέντρο του Ηρακλείου, βλέπει μπροστά του να εξαπλώνεται η πραμάτια. Να μιλήσουμε έτσι, αν θέλετε, διότι έτσι δημιουργείται και συνθήκες όχι ανταγωνισμού, όταν, ξέρω εγώ, να πούμε και επιχειρήσεις, γιατί πρέπει να μιλάμε την αλήθεια σε όλες τις πτυχές και σε όλα τα δεδομένα. Άρα και στις επιχειρήσεις τι συμβαίνει, σε κάποιες έστω. Βεβαίως, σαν πρόεδρος λοιπόν και σαν, αν θέλετε, ομοσπονδία των συλλόγων, εμπορικών συλλόγων Κρήτης, που έχω και την τιμή να είμαι και πρόεδρος της ομοσπονδίας, συγκαλέσαμε μία στην περιφέρεια πριν τις γιορτές, μία συνάντηση με όλους τους καταστατικούς φορείς, με την αιγίδα της περιφέρειας, γιατί είναι θέμα περιφέρειας, έτσι, γιατί δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο, αφορά όλη την Κρήτη, αφορά όλες τις αγορές της Κρήτης. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένας νόμος του 2018, ο οποίος αφοράει όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και δίνει τη δυνατότητα στις περιφέρειες και, αν θέλετε, και την αρμοδιότητα να είναι σαν μηχανισμός συντονισμού, σαν συντονιστική αρχή, όπου μπορούν να συμμετέχει σε μετέχεια επιτροπή που θα από όλες τις φορείς, τους καταναλωτικούς φορείς της Κρήτης, να συμμετάσχουν σε μια τέτοια επιτροπή, η οποία από την αιγίδα της περιφέρειας να ξεκινήσουν μια διαδικασία, έτσι, περιστολής, έτσι, αυτής της μεγάλης ανομίας, της παραοικονομίας, έτσι, η οποία πραγματικά έχει γιγαντωθεί και έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο, αν θέλετε, πλαίσιο πάνω στο οποίο οι αγορές, έτσι, δεν μπορούν. Προσπαθούν να επιβιώσουν και οι αγορές. Να επιβιώσουν σε μια διαδικασία. Είναι δύσκολο. Άρα το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Από εκεί και πέρα το έχουμε αξιοποιήσει, κάνουμε κάτι. Είπαν λοιπόν εκεί ότι μετά τις γιορτές θα μπει με τέτοια διαδικασία, που αμέσως θα ξεκινήσουν, αν θέλετε, από την αιγίδα πάντα της περιφέρειας και στις αντιπεριφέρειες σε όλες τις Κρήτης, σε μια τέτοια διαδικασία. Πρέπει να γίνει. Είναι αναγκαίος κανόνας που πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι πλέον, ξέρω εγώ, κάτι το δεδομένο. Διαφορετικά δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε οι αγορές να κρατηθούν,
ούτε αν θέλετε να πάμε ένα βήμα παρακάτω, mm-hmm. διότι αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω, που σημαίνει ότι πρέπει να διευρυνθούν τα μεγέθη, το ύψος των οικονομικών μεγεθών, είναι αδύνατον μέσα από μια σωστή, εύρυθμη λειτουργία των αγορών με κανόνες, αν θέλετε, και νομιμότητα. Mm-hmm. Όμως, κύριε Κουμαντάκη, είναι όντως ένα θέμα αυτό, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακούω τον Εμπορικό Σύλλογο και του Ηρακλείου και των άλλων νομών να το αναδεικνύουν και να το τονίζουν και να ζητούν βοήθεια. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε δει μια σημαντική διαφορά. Έχετε Όχι. εικόνα για το Όχι, πόσο... Όχι, δεν έχει σημαντική διαφορά. Mm-hmm. Σας είπα ότι μέσα στα χρόνια αυτά ναι. διευρύνθηκε το γεγονός αυτό. Mm-hmm. Θέλω να πω, η έλεγχη από την πλευρά των ελεγκτικών μηχανισμών είναι αποσπασματική. Πού και ένας έλεγχος, ας πούμε, και όπως θα γίνει, έτσι χωρίς σοβαρά αποτελέσματα. Υπάρχει, βέβαια, ναι, ούτε συντονισμός υπήρχε. Mm-hmm. Ελπίζουμε τώρα την περιφέρεια θα υπάρξει αυτός ο συντονισμός. Αλλά βέβαια υπάρχει και ένα θέμα επάνδρωσης υπηρεσιών. Σωστό είναι αυτό. Τους δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Αυτό είναι γεγονός, το γνωρίζουμε, τα έχουμε συζητήσει μαζί τους. Mm-hmm. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν σύντομα σε αυτήν την κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι συντονιστικά πλέον και με συγκρότηση mm-hmm. θα προχωρήσουν, έτσι, γνωρίζουν τι είναι, πού είναι. Νομίζω ότι αυτά τα γνωρίζει ο καθένας από εμάς το που βρίσκονται. Έχετε εικόνα για το ποιες ίσως, ποια είδη επιχειρήσεων ή ποιες... Όχι, όχι, δεν μπορώ να πω σε τέτοια διαδικασία. Όχι, γνωρίζω πολλά πράγματα, δεν mm-hmm. μπορώ να πω. Είναι θέμα των μηχανισμών, ναι. έτσι, που θέλω πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Είναι τα παιδικά παιχνίδια, είναι τα είδη ένδυσης που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από δεν την μπορώ αυτό να το παρεμβόλιο. Υπάρχουν οι αγορές, έχουν αλωθεί από ανομία, έτσι, και πρέπει να μπούμε σε μια κανονικότητα. Δεν είναι θέμα πλέον του μηχανισμού που μπορούν... Mm-hmm. του μηχανισμού που μπορούν να κάνουν τις σωστές κινήσεις mm-hmm. στην κατεύθυνση αυτή. Από πριν τις γιορτές που κάνατε τη σύσκεψη μέχρι και σήμερα που τελειώνει πια ο μήνας Ιανουάριος, έχετε έρθει σε επαφή με την περιφέρεια ή έχετε κάποια κρούση από εκείνη την πλευρά για την ενεργοποίηση αυτού του νομικού πλαισίου, τέλος πάντων? Ναι, μιλάμε βεβαίως. Βεβαίως μιλάμε. Μιλάτε σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί υπάρχει και ένα χάσμα από τη θεωρία στην πράξη. Ξέρετε, υπάρχει και μια δυσκολία. Πάντα θα λέω ότι εδώ είμαστε στην Ελλάδα και μάλιστα μια Ελλάδα η οποία έχει απορρυθμιστεί μέσα σε αυτή τη μεγάλη κρίση. Έτσι σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Ελπίζουμε και πιέζουμε ότι συντόμως θα προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες. Έτσι, τουλάχιστον απεριστολή, όσο γίνεται περιστολή μιας τέτοιας ανομίας και αριθμιών και ανισορροπιών στις αγορές μέσα, τόσο δημιουργούμε την πραγματική οικονομία, αν θέλετε, σωστή κατεύθυνση, αύξηση, που αυτό στην πολλαπλασιαστικά δημιουργεί, ξέρω εγώ, αν θέλετε, θετικά στοιχεία για την οικονομία μας, την τοπική και γενικότερα την ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Κουμαντάκη, οπότε καταλαβαίνω ότι ρίδε και εσείς στάση αναμονής για να δείτε πότε επιτέλους θα γίνει μια αρχή για τους ελέγχους αυτούς, αλλά τους συντονισμένους με σχεδιασμό για να έχουμε και αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σήμερα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.